Καλησπέρα, Φέη. Καλώς ήρθες στο stage. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Νίκο Μουρατίδη. Πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία λέξη του πρώτου κουπλέ δεν ακούστηκε καθόλου. Θα το δεις και στο βίντεο. Εκεί, λοιπόν, κρίνεται μια καλή τραγουδίστρια. Να ακουστεί αυτή η λέξη που είναι εκεί κάτω και μετά το τολμώ να το πετάξει επάνω. Εκεί είναι η ειδοποιός διαφορά. Πρόσεξε μου αυτές τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είσαι κούκλα και είσαι και καλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νίκο μου, πριν δώσω το λόγο στην Αταλία, είσαι καλά σήμερα, γιατί σ' άκουσα για πρώτη φορά να λες καλή κουβέντα για τον ενδυματολόγο του Star Academy. Ό,τι του το είπα και κατηδίαν, ότι και, σίγουρα. Και το περαιμένο Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά υπέροχα. Τέλεια. Ναταλία μου. Η Φέη έχει μια καλή φωνή, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, το έχουμε πει και στα προηγούμενα live. Είχε δύναμη η φωνή σου σήμερα και πατήματα καλά. Αυτό που μου έλειψε εμένα και αυτό θέλω να το ακούσω και από τους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, ποτέ δεν θεωρώ ότι είμαι αλάνθαστη. Μου έλειψε το συνέστημα, Φέη, όταν τραγουδούσες. Άκουσα δηλαδή μια καλή διαχείριση φωνής, άκουσα καλά πατήματα. Ψυχή δεν είδα και δεν διακρίνα. Αυτό έχω να πω μόνο. Ευχαριστώ. Πάντα. Είπες ένα τραγούδι που στην όπερα, ας πούμε, Νίκο, διόρθωσέ με, είναι αυτό που λέμε η άρια, έτσι. Που η άλλη είναι μόνη της στη σκηνή και θα πρέπει να νιώσουμε κάτι πολύ σπουδαίο εκεί. Είναι η πιο δραματική ίσως σκηνή του έργου που λέει τις άριες τους. Ναι. Λοιπόν, ας πούμε ότι αναλογικά είπες ένα τραγούδι από την pop σκηνή. Γιατί δεν είναι λαϊκό το τραγούδι αυτό, το τολμώ. Της Μαρινέλλας είναι. Το... Ποιος το έχει γράψει, συγγνώμη που μου διαφεύγει. Αλέξης Παπαδημητρίου και Εύη Γρίτσα. Α, ο Αλέξης, ο φίλος μας. Λοιπόν, μου έλειψε κάτι στο τραγούδι. Ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά Eye of the Tiger? Το έχεις ακούσει ποτέ αυτό που λένε? Να έχεις τη ματιά της τίγρης. Έτσι. Σαν να μην ήθελες να το φας το τραγούδι, σαν να μην σε ένοιαζε και λίγο. Σου έχω ξαναπεί αυτό, ότι κάνεις λίγο ότι δεν σε νοιάζει. Ή το κάνεις και είναι στήλ αυτό. Να μην τρώσω πριν έρθεις εδώ. Λοιπόν, σαν να μην ήξερες τι έλεγες, τα λόγια δηλαδή, ενώ τα έλεγες με την, τεχνικά με την δυνατότητά σου που έχεις σαν τραγουδίστρια, δεν μας τα έλεγες με τη δυνατότητα που θα είχες σαν συναισθηματική τραγουδίστρια. Δεν καταλάβαμε ότι τολμάς ή ότι θες να μας φας ολόκληρους. Το μάτι σου, ρε παιδί, με αυτό σου λέω, δεν είχες το Eye of the Tiger, έτσι. Και χρησιμοποιούσες μια τραγουδιστική και μια σκηνική, έτσι, δική σου συμπεριφορά που την έχουμε δει, Φέη. Πρόσεξε, θέλω να τονίσω κι εγώ ότι πιστεύω πολύ σε σένα. Έχεις μια φωνάρα που την ακούμε πάντα και σε όλα. Εδώ, ο λόγος που δεν μας έπεισες, ας πούμε, στο 100% του, είναι γιατί νιώθω ότι δεν πίστευες σε αυτά που έλεγες και δεν είχες αυτό το πάθος και την τρέλα να μας πάρεις με το τραγούδι αυτό. Μάλιστα. Τα λόγια, παιδιά, είναι σημαντικά. Μάλιστα. Τα λόγια. Έλα, Νίκο μου. Λένε και δεν λένε αυτό πρέπει να πούνε. Όπερ. Για πες. Δεν έχει το μάτι της τίγρης, δεν έχει το μάτι της λιονταρίνας. Τελικά, αγάπη μου, είσαι λαϊκή τραγουδίστρια. Και κάθεσαι και τραγουδάς πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με σένα, ναι. Ήμουν σίγουρη ότι αυτό θα δεύτερο. Μου το λέγατε. Ναι, αλλά δεν τους είπαμε να δοκιμάσεις άλλα πράγματα. Το διάλεξε μόνη της. Δεύτερο. Σε αυτό τι έχεις να Ήτανε πεις. Ήτανε σαν διαγωνισμός μίμησης της Μαρινέλλας αυτός. Δηλαδή ποιος θυμείται καλύτερα. Θα έπαιρνες βραβείο. Αλλά το ζητούμε δεν είναι εδώ πέρα να δείξεις πόσο καλά μιμήσαι μια καταξιωμένη τραγουδίστρια. Δεν είχες καμία σχέση με αυτό που έλεγες. Ούτε εσύ, ούτε η φωνή σου, ούτε η. Πώς, τι δουλειά κάνει η Μαρία? Η ψυχολόγος. Μπράβο, η ψυχολογία σου, αυτή η φοβερή λέξη. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει η ψυχολογία. Ξέρεις τι σημαίνει η ψυχή? Ε? Νομίζω ότι ξέρω. Ωραία. Τώρα θα σου λέω κάτι, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μου μάθεις και εμένα κάποια στιγμή που δεν ξέρω. Λοιπόν, κατάλαβες τι έκανε σήμερα. Γιατί αποφασίζεις να πεις πράγματα που δεν έχεις καμία σχέση? Για διαφορά. Είπα να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Για διαφορά. Το είχε και σαν αποθυμένο να πει το τολμό της Μαρινέλλας, σωστά. Τέλος πάντων, μην το ξανατολμήσεις το τολμό. Εντάξει. Έτσι. Ωραία. Θα την πείτε άτολμη μετά. Όχι, θα την πούμε έξυπνη μετά. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω ότι όταν τραγουδάει τα λαϊκά, το έχει πιο πολύ, αλλά
Συμφωνώ πιο πολύ με τον Νίκο Μουρατίδη παρά με τους επόμενους κριτές. Εμένα... Oh, και αυτό που είπε η Άννα είναι πάρα πολύ σωστό. Ναι. Γιατί αυτά τα λόγια που τραγουδάμε βγαίνουν στο βλέμμα μας. Εμένα... Αν δεν τα εννοούμε, το βλέμμα μας θα είναι το σπινιθυροβόλο βλέμμα της Αγελάδας. Και για το βλέμμα, ο άλλος την έπαιγε το φόρεμα, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στα πράγματα. Αλλά πες ότι δεν κοιτάω. Η φωνή της, εμένα, με έψινε. Όχι με έψινε να είσαι Μαρινέλα, με έψινε η φωνή σου. Δηλαδή, μπορούσα να σε ακούσω και μην είσαι καθόλου κακιά, ίσα-ίσα να είσαι πάρα πολύ καλή. Συμφωνώ με τον Νίκο τον Καρβέλα ότι είσαι πάρα πολύ καλή λαϊκή τραγουδίστρια και δεν πειράζει καθόλου, μα καθόλου, να πεις και ένα τραγούδι που είναι πιο light, ας πούμε, προς το pop. Δηλαδή η Άννα Βύση έχει πει από τα Άννα Ρος μέχρι... Η Άννα Βύση όμως είναι η Άννα Βύση. Θέλω να πω, μέχρι Elvis Presley. Δεν σημαίνει ότι ένας τραγουδιστής άμα πάρει μια γκάμα και όπως είπε και η ίδια... Δεν μπορούν όλοι οι τραγουδιστές να έχουν την γκάμα της Βύση. Πρέπει να σας δοκιμάσουμε. Το ξέρουμε, ρε Νίκο, άλλο λέω. Να σας ακούσουμε όπως είπε και η Άννα και σε κάτι άλλο. Για μένα μια χαρά τα πήγες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Φέι μου, στο Σωτήρι και στη Μάρτζη για να ακούσει την βαθμολογία.